Μια ώρα πλέον να πάμε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αλοπούτη, νοσηλευτής σε νοσοκομείο της περιοχής της Στουγκάρδης, να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, διότι τα νεότερα στοιχεία λένε πως οι νεκροί είναι πάνω από 2.000, είναι σχεδόν 110.000 τα κρούσματα. Αλλά ο Παναγιώτης μας εξηγούσε λίγο πριν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τους υγειονομικούς και την ασθένεια της COVID-19. Παναγιώτη, τι γίνεται εκεί στην περιοχή σας στην Γερμανία? Ισχύει αυτό, βέβαια υπάρχει και η καθημερινή αύξηση των ασθενών, αλλά το κύριο είναι ότι είναι ζητήματα τα οποία στοιχεία δίνουν ότι υπάρχει αύξηση μολυσμένων υγειονομικών που δουλεύουν κυρίως στα νοσοκομεία αλλά και στα χειροκομεία. Τελευταία εβδομάδα υπήρχε μια επίσημη ανακοίνωση από το Robert Koch Instituto, το οποίο έδινε 2.300 κρούσματα υγειονομικών μόνο στα νοσοκομεία. Δυστυχώς ο αριθμός αυτός σήμερα έχει αυξηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται με τους υγειονομικούς που έχουν νοσήσει, που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό? Δυστυχώς το Robert Koch Institute έχει δώσει μια οδηγία. Θέλω να βάσω το πέρας που την έβγαλα χθες από τη σελίδα του. Όσον αφορά το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο είναι μολυσμένο και δεν έχει συμπτώματα στις επόμενες 48 ώρες, μπορεί να δουλέψει, να βρεθεί πάλι δηλαδή στη θέση του και να φροντίζει μόνο βέβαια ασθενείς με τον COVID-19. Άρα βλέπουμε ότι η καραντίνα πλέον για το υγειονομικό προσωπικό δεν είναι στις 14 μέρες, αλλά σαφέστατα είναι πολύ πιο λιγότερες. Φυσικά με κίνδυνο να εξέλιξη και μετάδοση της ασθένειας σε συναδέλφους αλλά και ακόμα σε ασθενείς οι οποίοι είναι για άλλο πράγμα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί αυτή η κατάσταση μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία? Σαφέστατα. Ούτως ή άλλως υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία. Πριν τον COVID-19, πρέπει να ήταν μέσα Δεκέμβρη του 19, που αναφέρουν ότι λείπουν περίπου 17.000 νοσηλευτές στα γερμανικά τα νοσοκομεία και γύρω στις 6.000 γιατροί. Τώρα έρχεται να προσθεθούν σαφέστατα αν έχουμε προσωπικό που λείπει λόγω ασθένειας, τα προβλήματα σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερα. Έρχεται κόσμος στα νοσοκομεία ενώ φέρνουν νοσηλευτές και γιατρούς ή παραμένει η κατάσταση όπως ήταν και πριν την πανδημία? Υπάρχουν προσλήψεις, αν βρουν βέβαια προσωπικό, γιατί και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε. Η Γερμανία δεν είναι μια θετική εξαίρεση με αυτά που ακούμε τι γίνεται στην Ισπανία και στις άλλες χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει μια. Και έτσι είναι. Η υγεία έχει γίνει εμπόρευμα. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν μειωθεί τα νοσοκομεία κατά 470 περίπου και οι κλίνες κατά 470. Από το 91 και μετά υπάρχουν στατιστικά στοιχεία τα οποία λένε ότι 470 νοσοκομεία δεν υπάρχουν πλέον σήμερα και 170.000 κλίνες. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, συσσόρευση και μάζεμα των κλινών και φυσικά ένα μεγάλο μέρος, σήμερα είναι στο 38%, έχει περάσει καθαρά στα ιδιωτικά χέρια. Είναι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που ασχολούνται στον τομέα της υγείας. Ο κόσμος έχει πρόσβαση στην υγεία κατά αυτόν τον τρόπο? Τι συμβαίνει, δηλαδή όταν κλείνουν τόσο πολλά νοσοκομεία, σημαίνει ότι η αναλογία είναι πάρα πολύ μεγάλη των κλειστών νοσοκομείων? Υπάρχει αύξηση των ασθενών, υπάρχουν πάλι στατιστικά στοιχεία. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ασθενών πρέπει να νοσηλευτεί, να πάρει τις φροντίδες του από λιγότερο προσωπικό, υγειονομικό, είτε γιατρών, είτε νοσηλευτών. Πάντως, η εικόνα που μας μεταφέρεται εδώ στην Ελλάδα από διεθνή μέσα ενημέρωσης τέλος πάντων είναι ότι η Γερμανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τις περισσότερες κλίνες ΜΕΘ. Κοντά στις 30.000 είναι το νούμερο που γράφεται. Από 28 μέχρι 30.000 είναι το νούμερο τέλος πάντων που έχουμε εισπράξει όλοι. Πώς έχουν τα πράγματα? Κοιτάξτε λίγο. Ισχύει. Πριν το COVID-19 υπήρχε μια καταγραφή μονάδων εντατικής θεραπείας οι οποίες ανέρχονταν στις 28.000. Σήμερα και με οδηγία του
Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας έπρεπε να αυξηθούν και στοιχεία της Δευτέρας λέει ότι έχουμε πλέον 40.000 κλίνες σε μονάδες ιατρικής θεραπείας και έχουν αυξηθεί και τα μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης αναπνοής από 20 στις 30.000. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι ποια χέρια θα μπορέσουν να δουλέψουν με αυτά τα μηχανήματα και ποιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα δουλέψουν στα κρεβάτια αυτών των ασθενών. Διότι μην ξεχνάμε ότι και πριν τον COVID-19, παρόλο που είχαμε 28.000 κρεβάτια σε μονάδες ιατρικής θεραπείας, το 76% των νοσοκομείων είχε πρόβλημα να καλύψει, να τα δώσει στους ανθρώπους, γιατί δεν είχε το κατάλληλο προσωπικό. Μέσα ατομικής προστασίας υπάρχουν, Παναγιώτη, διότι μου είπες ότι υπάρχει ένας αριθμός πάνω από 2.000 υγειονομικών στα νοσοκομεία που έχει νοσήσει. Θέλω να ξαναπώ ότι ο αριθμός σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ναι. Και από προσωπικές εμπειρίες, ο αριθμός αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Παρόλα αυτά, μέτρα προστασίας είναι με το σταγονόμετρο, ή καλύτερα θα πω με δελτίο. Ναι. Ο υπεύθυνος επιμελητής δίνει το OK για να μπορέσει, ξέρω εγώ, ο νοσοκόμος να πάρει για όλη την πτέρυγα ένα κουτί γάντια, 10 ποδιές, μερικές μάσκες, οι οποίες και αυτές είναι είδος προς εξαφάνισης. Τώρα, έβλεπα εδώ τα νούμερα με βάση αυτό που είπες. Και καταλαβαίνω ότι αν έχουν κλείσει τόσα νοσοκομεία που λες από το 1991 μέχρι το 2017, έχει κλείσει 1 στα 5 νοσοκομεία. Ήταν 2.400, σήμερα έχουμε 1.900, ναι, είναι περίπου στο... Μάλιστα, δηλαδή 25% από τις κλίνες που έλεγες. Μήπως τώρα με την πανδημία θα πρέπει αυτά να τα ξανασκεφτούν οι εργαζόμενοι, ο λαός της Γερμανίας, διότι οι κυβερνώντες είναι αυτής της λογικής, περικόπτουμε. Πιστεύω ότι η πανδημία θα δώσει σε πολλούς ένα βασμό, αν θέλετε, μια αφορμή να σκεφτούν καλύτερα μερικά πράγματα όσον αφορά στον τομέα της υγείας. Επαναλαμβάνω, βέβαια, οι κυβερνώντες το θεωρούν εμπόρευμα. Αυτή είναι η πολιτική τους. Αυτό έχει οδηγήσει, αν θέλετε, και σε αυτά τα νούμερα που έχουμε σήμερα. Αλλά είναι θέμα φυσικά των εργαζομένων στα νοσοκομεία μέσα, αλλά και γενικά των εργαζομένων, ώστε να θέλουν το 2020, αν χρειαστούν κάτι, να βρουν άμεσα μια θέση ιατρικής θεραπείας ή ακριβώς ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο μέσα, αναλόγως τι έχει ο καθένας. Κάνω αυτή την ερώτηση διότι παρακολουθούμε πως η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών έχει ανακοινώσει πακέτο για την οικονομία της τάξης του 15% του ΑΕΠ, είτε ως δημοσιονομικά μέτρα, είτε ως άλλες ελαφρύνσεις, διευκολύνσεις, δάνεια, αγορές μετοχών από το κράτος για επιχειρήσεις και διάφορες τέτοιες κινήσεις που πρόκειται να γίνουν ή και γίνονται. Δηλαδή ένα τεράστιο ποσό από ότι εμφανίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Προς τους υγειονομικούς πάει κάτι? Έχουν δηλώσει κάτι. Καταρχήν έγιναν δύο ανακοινώσεις στήριξης, αν θέλετε, των νοσοκομείων, των κλινικών. Η πρώτη ανακοίνωση δεν βρήκε φυσικά, η ανακοίνωση μέτρων, θέλω να πω, δεν βρήκε φυσικά συγκατάθεση από τους κλινικάρχες και τους διευθυντές των νοσοκομείων. Θέλησαν περισσότερα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι παρόλο που το 28% ανήκει ακόμα στα λεγόμενα δημόσια νοσοκομεία, αυτά δουλεύουν φυσικά με ιδιωτικά κριτήρια. Συνεπώς, αντιστάθηκαν στα πρωταλέδια της κυβέρνησης και μετέπειτα, όταν αύξησε τον αριθμό για κάθε μονάδα επιπρόσθετη ιατρικής θεραπείας από τις 25.000 στις 50.000, τότε άρχισαν να ανοίγουν θέσεις και να βρίσκονται κρεβάτια μονάδες ιατρικής θεραπείας. Είναι κάποια μέτρα, έχουν βγει όμως και φωνές, υπάρχουν ακόμα φωνές οι οποίες λένε ότι μάλλον δεν θα τα πάρουν ποτέ αυτά τα λεφτά. Συνεπώς, αυτό θα οδηγήσει τουλάχιστον σε χρονοκοπία πολλών νοσοκομείων. Δηλαδή, θα προσθεθούν σε αυτά τα 470 που έχουν ήδη εξαφανιστεί, θα προσθεθούν και άλλα. Ούτως ή άλλως, πάνω από 40% των νοσοκομείων στη Γερμανία είναι υπερχρεωμένα. Υπερχρεωμένα. Τι είναι υπερχρεωμένα? Δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος? Εσείς ως φορολογούμενοι πληρώνετε για υγεία. Όταν είσαι υπερχρεωμικά κριτήρια, εννοείς πουλάω, αγοράζω υπηρεσίες. Ακριβώς. Έχω κόστος όφελος. Ναι. Αυτό είναι. Κοιτάξτε λίγο, τώρα υπάρχει η εισαγωγή των DHGs,
είναι η εισαγωγή των διαγνωστικά ομοειδών ομάδων. Είναι ένα πάγιο που παίρνει το κάθε νοσοκομείο για κάθε ασθένεια που θα θεραπεύσει, που θα φροντίσει. Τα κριτήρια αυτά γίνουν ακόμα πιο στενά. Συνεπώς, το κάθε νοσοκομείο πρέπει να μπορέσει ως το πιο δυνατό, γρήγορο, να πετάξει μέσα σε αγωγικά τον ασθενή έξω για να του μείνει κάτι από αυτό το πάλιο που θα πάρει. Άρα έχουμε σήμερα ασθένειες που πριν 10-15 χρόνια ο ασθενής καθόταν 8, 9, 10 μέρες. Σήμερα πρέπει να βγει στην τέταρτη μέρα ώστε να έχει στον ισολογισμό του νοσοκομείου ένα κέρδος από αυτό το πακέτο που θα πάρει από το κράτος. Μάλιστα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν εκεί. Ιρωνικά αυτές τις ώρες τις δύσκολες που ναι. Θέλω να ρωτήσω, Παναγιώτο, το εξής. Έχετε κάποιο τρόπο ως υγειονομικοί, ως άνθρωποι πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία να δείξετε τα προβλήματα που υπάρχουν, να αναδείξετε αιτήματα? Προχθές εδώ στην Ελλάδα, στην Μέρα Πανελλαδικής Δράσης για την Υγεία, 7 το Απρίλη, υπήρξαν κινητοποιήσεις με κόσμο μέσα στα νοσοκομεία, στις πύλες των νοσοκομείων, με πλακάτ, με μάσκες, να ζητάνε προσλήψεις, να ζητάνε επίταξη ιδιωτικού τομέα, να ζητάνε ατομικά μέσα προστασίας. Εκεί φωνές τέτοιες εμφανίζονται κάτω από τις μάσκες? Εμφανίζονται. Βέβαια δεν είναι στο βαθμό που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα το οποίο βάζει σαφέστατα διαφορετικά τα αιτήματα. Θέλω να πω εδώ η απουσία των συνδικάτων, οι οποίοι είναι και στον τομέα της υγείας, οι οποίοι μάλλον, και θα το πω ειρωνικά, κάνουν εργασία από το σπίτι, γιατί έχουν χαθεί αυτές εδώ πέρα τις τελευταίες μέρες. Και φυσικά αφήνουν τους εργαζόμενους χωρίς τίποτα. Δηλαδή, εκτός από μερικά, άμα θέλετε, email που παίρνουμε όσον αφορά τι νομικά ισχύει πλέον σε τέτοιες συνθήκες στη Γερμανία, έχουν χαθεί. Τοπικά, γιατί τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος του Συμβουλίου Προσωπικού στο νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή 10 Μάρτη, βγάλαμε ακριβώς και με το νοσοκόμο, με το φήμωτρο, ότι παρόλο τη μάσκα έχουμε φωνή, ζητήσαμε να πάρουν άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρα ήταν η προστασία των εργαζομένων. Δεν μπορείς να στείλεις κάποιον πόλεμο χωρίς εφόδια από την πρώτη στιγμή. Δηλώσαμε ύστερα ότι πρέπει να σταματήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι εξοικονομείται φυσικά και υλικό για την προστασία των συναδέλφων και φυσικά και κρεβάτια άδεια για την εντατική μονάδα, έχοντας υπόψη ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών με το COVID-19. Και συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα να ζητάμε νέα μέτρα από την εργοδοσία, ώστε ο εργαζόμενος να μην μείνει μόνος του και να έχει αυτά τα εφόδια, δηλαδή στη μάχη που δίνει μπροστά στον ιό αυτόν. Ακόμα και ψυχολογική στήριξη ζητήσαμε, γιατί βλέπουν πλέον, γιατί καθημερινά γυρίζουμε στις πτέρυγες και ρωτάμε τους συναδέλφους πώς πάνε, ψυχολογική στήριξη σε συναδέλφους, σε συναδέλφες, οι οποίες δεν αντέχουν αυτή την πίεση που υπάρχει σήμερα. Έχουμε καλό κουράγιο και ελπίζω να σύντομα να μας μεταφέρεις τα νεότερα από εκεί. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά, για χαρά σου. Yeah.